Γεια σε όλους, είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι για το Greek Tips and More. Σήμερα στο βιντεάκι αυτό θα δούμε ίσως τον πιο δύσκολο γρίφο που υπάρχει ή τέλος πάντων έτσι λέει ο περισσότερος κόσμος, και αυτός είναι ο γρίφος του Einstein, που θεωρητικά τον έχει δημιουργήσει ο Einstein στα νιάτα του. Είναι ένας αρκετά πολύπλοκος γρίφος που χρειάζεται συνδυαστική και λογική, και γενικά δεν είναι εύκολο να λυθεί με το μυαλό, χρειάζεται χαρτί και μολύβι. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος θα σας δώσω και μία έξτρα πληροφορία που ίσως να είναι κάτι διαφορετικό. Θα δείτε στο τέλος. Πάμε να δούμε τον γρίφο. Και ο γρίφος τι λέει? Λέει το εξής, ότι υπάρχουν 5 σπίτια με 5 διαφορετικά χρώματα. Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού, καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρο και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρο και διαφορετικά είδη ποτών. Και η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι. Εκτός όμως από αυτά, μας δίνονται και 15 στοιχεία, τα οποία δεν σας τα διαβάσω εδώ γιατί θα σας κουράσω. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να βρείτε το link που θα κατεβάσετε τα στοιχεία του γρίφου. Πάμε να δούμε πώς λύνεται αυτός ο γρίφος. Για να λύσουμε αυτό το γρίφο καλά, θα ήταν να πάρουμε χαρτί και μολύβι και να φτιάξουμε έναν πίνακα όπως αυτόν που βλέπετε στα δεξιά, όπου θα έχουμε 5 στήλες για κάθε διαφορετικό σπίτι και 5 γραμμές για κάθε διαφορετικό χαρακτηριστικό, μπορούμε να πούμε. Ξεκινάμε με τα εύκολα και λέμε ότι από το 8ο στοιχείο που μας λέει ότι αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα, βάζουμε το γάλα στο 3ο σπίτι. Αντίστοιχα, από το 9ο στοιχείο μας λέει ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι, τον τοποθετούμε και αυτόν εκεί. Από το 14ο τώρα στοιχείο βλέπουμε ότι δίπλα στον Νορβηγό είναι το μπλε σπίτι και λογικά το 2ο σπίτι είναι το μοναδικό το οποίο θα μπορούσε να ήταν δίπλα στον Νορβηγό. Τώρα, στο 4ο στοιχείο μας λέει ότι το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ούτε στο 1 ούτε στο 5, γιατί δεν θα είχε τίποτα δεξιά του. Θα μπορούσε να ήταν λοιπόν στο 3 και στο 4, αλλά και πάλι από το 5ο στοιχείο μας λέει ότι ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού, αυτού το οποίο προσπαθούμε να τοποθετήσουμε τώρα, πίνει καφέ. Άρα λοιπόν αποκλείεται να είναι το 3ο σπίτι και με λίγα λόγια είναι το 4ο, και οπότε πηγαίνει εκεί. Αμέσως γεμίζουμε το 5ο σπίτι με το λευκό και επίσης γεμίζουμε το 4ο, στο 4ο σπίτι το είδος του ποτού είναι ο καφές. Τώρα το μόνο σπίτι που δεν έχει ούτε εθνικότητα ούτε χρώμα είναι το 3ο. Άρα από το 1ο στοιχείο που μας λέει ότι ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι, έχουμε τον Άγγλο στο 3ο σπίτι και φυσικά αυτό θα είναι κόκκινο. Αμέσως φυσικά γεμίζει και το 1ο σπίτι με το κίτρινο χρώμα, γιατί είναι το μοναδικό που μας έχει απομείνει. Από το 7ο στοιχείο τώρα που μας λέει ότι ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill, μπορούμε να βάλουμε απευθείας το Dunhill. Και από το 10ο στοιχείο που μας λέει ότι το άλογο μένει δίπλα σε αυτός που έχει το άλογο, μάλλον μένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill, κατευθείαν βρίσκουμε ότι στο 2ο σπίτι θα είναι αυτός με το άλογο. Ως εδώ νομίζω ότι γενικά ήταν εύκολα, τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει το λίγο περίεργο, το πιο δύσκολο σημείο νομίζω ότι είναι αυτό. Επόμενο πράγμα που πρέπει να βρούμε λοιπόν είναι τι πίνει ο Νορβηγός. Από το 3ο στοιχείο βλέπουμε ότι ο Δανός πίνει τσάι, άρα λοιπόν αποκλείεται να είναι το τσάι στο 1ο σπίτι. Από το 10ο στοιχείο τώρα βρίσκουμε ότι αυτός που πίνει μπύρα καπνίζει Blue Master. Ο Νορβηγός έχει Dunhill, αποκλείεται λοιπόν να πίνει πίρα. Τι μας απομένει? Επειδή το γάλα και τον καφέ τον έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει, μας έχει απομείνει το νερό και βάζουμε το νερό εκεί. Τώρα από το 15ο στοιχείο, όπου μας λέει ότι αυτός που καπνίζει Blends έχει ζήτητο να πίνει νερό, μπαίνει το Blends εκεί, γιατί το νερό είναι ακριβώς δίπλα του, δεν μπορεί να είναι κάπου αλλού αυτός που καπνίζει Blends. Η μόνη τώρα θέση ελεύθερη και με ποτό και με μάρκα τσιγάρων ταυτόχρονα είναι στο 5ο σπίτι. Άρα από το 12ο στοιχείο, όπου μας μιλάει για κάποιον που καπνίζει Blue Master
και πίνει μπύρα, θα μπουν και η μπύρα και το Blue Master στο πέμπτο σπίτι απευθείας. Τώρα αυτό που μας μένει είναι το τσάι, να το βάλουμε στο δεύτερο σπίτι, γιατί είναι το μοναδικό που έχει μείνει ελεύθερο. Και αφού λοιπόν στο δεύτερο σπίτι πίνει τσάι, ο Δανός από το τρίτο στοιχείο πίνει τσάι, μπαίνει ο Δανός εκεί. Στο τέταρτο τώρα σπίτι είναι το μόνο το οποίο, στο οποίο δεν έχουμε ούτε εθνικότητα ούτε μάρκα τσιγάρων. Εθνικότητα και μάρκα τσιγάρων είναι το μοναδικό που είναι κενό. Και από το 13ο στοιχείο μας λέει ότι ο Γερμανός καπνίζει Prince. Άρα λοιπόν εκεί θα είναι ο Γερμανός, ο οποίος φυσικά καπνίζει Prince. Λογικό τώρα είναι να συμπληρώσουμε ότι ο Σουηδός βρίσκεται στο 5ο σπίτι και φυσικά από το δεύτερο στοιχείο μας λέει ότι ο Σουηδός έχει σκύλο, συμπληρώνουμε και αυτό. Μας απομένει η μάρκα τσιγάρων Pall Mall, η οποία θα μπει σε αυτό εδώ το σημείο. Και από το έκτο στοιχείο βρίσκουμε ότι το τρίτο σπίτι είναι αυτό το οποίο έχει πουλιά. Τελευταία κίνηση πριν βρούμε ποιος έχει το ψάρι, είναι να πούμε ότι η γάτα είναι στο πρώτο σπίτι, γιατί από το στοιχείο νούμερο 10 μας λέει ότι αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες. Και τι μας απέμεινε το τέταρτο σπίτι για να μπει το ψάρι, που σημαίνει ότι ο Γερμανός έχει το ψάρι. Αυτή λοιπόν είναι η λύση του συγκεκριμένου γρίφου, σας την έχω και εδώ μπροστά. Είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά πολύπλοκη, χρειάζεται αρκετή σκέψη και σίγουρα μόνο με χαρτί και μολύβι να τα βάλεις κάτω και να τα σημειώνεις αναλυτικά. Είναι ένας πολύ κλασικός γρίφος σε στυλ detective, όπου πρέπει να συνδυάσεις πάρα πολλά στοιχεία, να σκεφτείς, να κάνεις συνδυασμούς, να κάνεις πάρα πολλούς αποκλεισμούς στην πραγματικότητα για να καταφέρεις να λύσεις ένα τέτοιο γρίφο. Αυτός ο γρίφος είναι θεωρητικά ο γρίφος του Einstein, αλλά εδώ έρχεται αυτό που σας είπα στην αρχή για το τέλος, μείνετε μέχρι το τέλος για να ακούσετε μια έξτρα πληροφορία. Υπάρχει πολύ μεγάλη αμφισβήτηση κατά πόσο αυτός ο γρίφος είναι του Einstein. Συγκεκριμένα γιατί πάρα πολύ απλά ο Einstein πέθανε το 1955. Και σύμφωνα με τον γρίφο αυτό, στο τέταρτο σπίτι ο Γερμανός καπνίζει Prince, αλλά η μάρκα Prince ιδρύθηκε το 1956. Άρα πάρα πολλοί λένε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να έχει κατασκευάσει ακριβώς έτσι γραμμένο αυτό το γρίφο, εκτός αν άλλαξε στην πορεία στο τέταρτο σπίτι μάρκα των τσιγάρων να μην είναι Prince και να ήταν κάτι άλλο, να είχε πει ο Einstein. Γενικά χρησιμοποιούνται τέτοιες εκδόσεις, είναι ο γρίφος του Einstein για να δείξει τη δυσκολία του. Πολύ πιθανό να μην τον έχει κάνει τον γρίφο αυτόν ο Einstein, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά είναι ένας τρόπος για να κινήσει το ενδιαφέρον σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με κάτι αρκετά δύσκολο έως και πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτή και η έξτρα πληροφορία που ήθελα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, αν και αρκετά μεγάλο και αρκετά ίσως κουραστικό. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βιντεάκι αυτό, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, όπως πάντα, χτυπήστε το κουμπάκι κάτω μαζί με το κουδουνάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω καινούργια βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, όπως πάντα, γεια σας και να περνάτε καλά.